Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Άρα ξεκινάω από αυτό που είπα για την αιτιολόγηση, ότι έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει γίνει μία σύσκεψη, έχει βρεθεί μία φόρμουλα να μας δώσουν τα χρέη που έχει ο Δήμος προς την ΕΙΔΑΠ και προς τη ΔΕΗ, προκειμένου να ξεχρεώσουμε. Ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε βάθος δεκαετιών. Για να γίνει αυτό βεβαίως, η Ελλάδα μας πρέπει να απελευθερωθεί. Δεν μπορεί να είμαστε υποκατοχή αυτή τη στιγμή. Το Δημόσιο Ταμείο να βρίσκεται στη Φραγκφούρτη και να συζητάμε εμείς πότε θα, άμα εκταμιεύσουν οι Ευρωπαίοι προς το ελληνικό κράτος τα 600 ευρώ που θα δώσουν, αν τα δώσουν, στους πλημμυροπαθείς ή οποιαδήποτε αποζημίωση υπάρξει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και όλα υπάρχει δυστοκία με την κυβέρνηση. 30 εκατομμύρια δεν είναι αστείο, είναι αστείο το ποσό για έναν προϋπολογισμό, κρατικό προϋπολογισμό. Ούτε μια μίζα υφυπουργού. Δηλαδή τίποτα, ας πούμε. Αλλά γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, η δυστοκία έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ταμείο, όχι απλά το ελέγχουν, το έχουν πάρει εκτός χώρας. Λοιπόν, και εκταμιεύεται με βάση τα προβλεπόμενα και συμφωνημένα προϋπολογιστέντα κονδύλια. Αυτό είναι έκτακτο και πρέπει να πείσουν τους δανειστές ότι αν δεν δώσουν τα 30 εκατομμύρια αυτά που έχουν υποσχεθεί. Ευχαριστώ. Και πριν κλείσουμε και πάμε στην ψηφοφορία, το λόγο θα δώσουμε στον συμπολίτη μας τον κύριο Δέδε. Λοιπόν, συγγνώμη που παίρνω από το χρόνο σας, παρεμβαίνω όμως σε σοβαρά ζητήματα σαν συντονιστής του ενιαίου παλαϊκού μετώπου του Πυρήνα Μεγάλων, ένα μικρό κόμμα, το οποίο όμως πιστεύω ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα διοικήσει τη χώρα μας. Το θέμα λοιπόν αυτό που συζητιέται σήμερα για εμάς δεν είναι διαδικαστικό. Έχει δύο άξονες. Πρώτο είναι η παγίδα που οδηγείται ο Δήμος, στο ότι δηλαδή θα φορτωθεί ένα χρέος, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Το χρέος έχει συγκεκριμένη διαδικασία. Και το δεύτερο θέμα είναι και ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι με την πράξη αυτή ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, συμφωνεί στην υποτέλεια και στην υποταγή. Είναι μια πράξη υποταγής, γιατί υπόθηκε ότι θα πάρει κάποια χρήματα σε αντικατάσταση. Εχθές είχε έρθει εδώ ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, ο κύριος Καζάκης, και μας εξήγησε, πιστεύω οι δημοσιογράφοι που ήταν να το δημοσιεύσουν, τι σημαίνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εξόδων. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εξόδων είναι μια ίδιο... Εσόδων, ναι, ναι. Και εξόδων. Ναι, εξόδων για αυτούς. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες, και όλα τα έσοδα του κράτους αυτού πάνε σε αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, άρα, από πού θα δοθούν αυτά τα 7 εκατομμύρια που αναφέρθηκε? Εγώ δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω άλλο τρόπο. Τα έσοδα του κράτους αυτού δεν πάνε πλέον στο κράτος, πάνε σε μια ιδιωτική εταιρεία. Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτό το χρέος, αυτόματα ο Δήμος υποθηκεύεται σε αυτή την εταιρεία. Σε μια ιδιωτική υπερεθνική εταιρεία. Πάει αυτό. Και το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι ότι μπορεί το Συμβούλιο να θέλει να δηλώσει υποταγή στους νόμους, στους κατακτητές, σε ό,τι θέλει. Δεν έχει ερωτηθεί ο κόσμος όμως. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιο μεγαρίτη που δίνει, που ξεπουλάει έτσι την περιουσία του. Άρα είναι και αντίθετο με τους κανόνες και με τα ήθη, με την ηθική δηλαδή που πηγάζει από αυτή την πόλη. Και κύριε Μαρινάκη και κύριε Μπερδελή, τώρα δεν είμαστε στο 12, είμαστε στο 17. Με τους μνημονιακούς, με το τρίτο μνημόνιο, έχει καταργηθεί αυτό το κράτος. Δεν δίνουμε. Άρα, αυτό που καλώ τον Δήμο, τον Δήμαρχο, να μην αναγνωρίσει αυτό το χρέος και να το διαγράψει μονομερώς, όπως θα έπρεπε να κάνει και η πατρίδα μας. Εάν, και μία προειδοποίηση, όποιος υπογράψει αυτό το πράγμα, τελεί πράξη εθνικής αναξιότητας. Δεν είναι αστεία αυτά που λέω.
έχουν γίνει στην ιστορία της. Δεν μεταβιβάζουμε εθνική περιουσία σε ξένους. Γι' αυτό και είναι πράξη εθνικής αναξιότητας. Σας το έχω ξαναπεί, δεν θέλετε να το πιστέψετε, αυτό είναι. Δεσμεύομαι λοιπόν, όταν απελευθερωθεί αυτή η χώρα από εμάς, θα δικαστεί αυτή η πράξη σαν πράξη εθνικής αναξιότητας και ό,τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Και...